Ευχαριστούμε τον κύριο Υφυπουργό. Καλώς στο βήμα τον πρόεδρο της Επιτροπής Αγροτεχνολογίας του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και πρόεδρο του ομίλου Κοϊμτζή, κύριο Αθανάσιο Κοϊμτζή, για ένα γρήγορο προλογισμό στον υπουργό κύριο Βιεννάκη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο 12ο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, αξιότιμα μέλη, μέλη της Επιτροπής μας, ξεκινάμε ένα κύκλο και θα έλεγα αυτή τη φορά και ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό υπό την αιγίδα του Υπουργείου, μια προσπάθεια που ξεκίνησε προ-δωδεκαετίας, μια προσπάθεια που ήταν από τις πρώτες ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε τον φορέα, τον πρωτογενή τομέα και όλους τους φορείς, όλους τους εμπλεκόμενους, ακριβώς να παράγουμε έργο, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ζυμώσουμε και να βγάλουμε αποτελέσματα που θα βελτιώσουν τον κλάδο μας. Ο Υπουργός διέχθηκε την πρότασή μας να βάλει αυτή τις εργασίες υπό την αιγίδα του Υπουργείου, πράγμα το οποίο μας κάνει ιδιαίτερη τιμή και πραγματικά είναι μια καταξίωση που δείχνει ότι σε αυτή την δεκαετία έχουμε συμβάλει σημαντικά. Είναι τιμή μας σήμερα να έχουμε τον Υπουργό εδώ πέρα, να μας πει και το σκεπτικό του, αλλά και τις εργασίες του. Ανέλαβε το Υπουργείο πραγματικά σε πάρα πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, πραγματικά καιρικές συνθήκες, σε βιβλική καταστροφή, όχι απλώς κλιματική αλλαγή, αλλά θα έλεγα ήταν το μεγαλύτερο και δυσκολότερο κεφάλαιο για την πατρίδα μας, πόσο δε να είσαι με το καλημέρα σε αυτή τη θέση. Φάνηκε και όπως όλα δείχνουν ότι αυτό το πράγμα πήγε καλά, παρόλο τις δυσκολίες, που δυσκολίες εννοείται είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά θα έλεγα ότι και στα aftermath όλων αυτών των δυσκολιών, που έχει να κάνει με κλιματικές αλλαγές, έχει να κάνει με την εισρωή της τεχνολογίας, την πολύ μεγάλη στον πρωτογενή τομέα, η ψηφιοποίηση, η οποία αλλάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλους εμάς που εμπλεκόμαστε σε αυτό το κλάδο, ειδικά το κομμάτι των μηχανημάτων, αλλάζει πάρα πολύ τους προϋπολογισμούς μας, αλλάζει τη φιλοσοφία μας και μας πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Όλες αυτές οι προκλήσεις, σε μια χώρα όπως την Ελλάδα, που έχει να καλύψει κάποια κενά, έρχεται και πιστεύω ότι πηγαίνουμε σε ένα καλό ρυθμό. Εμείς θέλουμε να καλέσουμε τον Υπουργό να πούμε ότι το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο έχει και την δομή, αλλά και το κομμάτι που μπορεί να βοηθήσει να περάσει την γραμμή αυτή και να περάσει τεχνογνωσία στο κομμάτι των Δυτικών Βαλκανίων, όπου πραγματικά η Ελλάδα σε αυτό τον κλάδο μπορεί να παίξει πρωταρχικό ρόλο και μπορούμε να συνεισφέρουμε. Ένα από τα αξιόλογα που έχει κάνει ο Υπουργός και πιστεύω αξίζει, τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος, είναι να αναβαθμίσει την πρώτη γεωργική σχολή, η οποία είναι στην Κρήτη και είναι από το 1927, μιλάω για τη σχολή Μεσαρά, να την αναβαθμίσει και να τη φέρει να συνεργαστεί με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, κάτι που το λέγαμε από την πάρα πολύ αρχή, ότι θα ήταν μεγάλη ευλογία για τον τόπο μας η κάθε περιφέρεια να έχει μια Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Αυτό το αντιλήφθηκε ο Υπουργός και με τις πολλές επισκέψεις που έχει κάνει στη Γεωργική Σχολή, αλλά και με όλο τις εργασίες που έχουν γίνει, το υιοθέτησε και είναι ένα πράγμα που πραγματικά το καλωσορίζουμε και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και ευχόμαστε να γίνουν αρκετές τέτοιες σχολές σε όλη την περιφέρεια. Κύριε Υπουργέ, σας περιμένουμε στο βήμα.